και από την πολύ ωραία εκδήλωση που είδαμε στη Χρυσούπολη, να δούμε τώρα μια ενδιαφέρουσα έκθεση της ΔΕΗ, όπου συναντά την τέχνη. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Περτσινίδη, ο οποίος είναι στέλεχος της επιχείρησης, εργαζόμενος στη ΔΕΗ. Είναι και ειδικός συνεργάτης σε θέματα πολιτισμού του ΦΛΑΣ, με ευαισθησία στην τέχνη. Καλησπέρα κύριε Περτσινίδη, ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα κύριε Καρυπίδη και σε εσάς και στους ακροατές σας. Για πείτε μας λιγάκι για αυτή την ενδιαφέρουσα έκθεση και την δικιά σας συμμετοχή εκεί, που από ό,τι γνωρίζουμε συμμετέχετε με ένα ωραίο βίντεο για τη βιομηχανική κληρονομιά, τα εργοστάσια που έχουν κλείσει και εκεί υπάρχει πραγματικά ένας πολύτιμος πλούτος και της εργασίας αλλά και της δημιουργίας και οι μνήμες πρέπει να υπάρχουν. Για πείτε μας. Η έκθεση ξεκίνησε το διαγωνιστικό κομμάτι εδώ και από το 2000, τέλη του 2021, όπου η ΔΕΗ έκανε ένα κάλεσμα σε όλους τους πολίτες, καλλιτέχνες ή ανθρώπους που είχαν να καταθέσουν κάτι για την, μέσω της τέχνης, μέσω κάποιας δικής τους παρέμβασης. Έγινε η προκριματική φάση και στην τελική φάση προκρίθηκαν 32 έργα, τα οποία αυτή τη στιγμή εκτίθονται στον πιο παλιό ΑΕΣ στην Ελλάδα, στον ΑΕΣ Φαλήρου. Και έγινε και το διαγωνιστικό κομμάτι, όπου προκρίθηκαν 5 έργα, τα οποία έκρινε η Επιτροπή. Η δική μου συμμετοχή έρχεται, όπως τονίζω και στο Φυλάδιο, αλλά και εδώ και πολύ καιρό μέσα από παρεμβάσεις και μέσα από, από το κανάλι, με τους συνεργάτες, με τους φίλους δημοσιογράφους, να αναδείξουμε τη βιομηχανική κληρονομιά της περιοχής. Και μάλιστα έγινε και ένας αγώνας έτσι, στο να διασώσουμε όλη αυτή την κληρονομιά, όλα αυτά τα κτίρια, και μιλάμε για, για τις εγκαταστάσεις του βιομηχανικού συγκροτήματος της Λιπτόλ. Δυστυχώς η απόφαση του Υπουργείου, μέσω του Υπουργείου αλλά και της ΔΕΗ, ήταν να κατεδαφιστούν τα κτίρια, για λόγους που γνωρίζουν καλά όλοι όσοι ασχολούνται με τη ΔΕΗ, λόγω του κοιτάσματος που υπάρχει κάτω. Η συμμετοχή δικιά μου έχει τον τίτλο «Ένα μπαούλο μνήμες». Έρχεται να αναδείξει όλες αυτές τις μνήμες από τους ορίχους, τους ανθρώπους που, όπως ξεκίνησα έτσι δειλά-δειλά τα πρώτα βήματα με τις μαρτυρίες των ανθρώπων της δεύτερης γενιάς στο Καριοχώρι, τους ανθρώπους που οι πρώτοι που άρχισαν να φέρνουν στο φως το λιγνίτι, το δικό μας μαύρο χρυσό, μέσα από τα λαγούμια και τις στοές. Άρχισε αυτό εδώ να γίνεται ένα πολύ πιο ενδιαφέρον θέμα για μένα και στην πορεία με τα κτίρια, όταν πήραμε την απόφαση, πήρε απόφαση δηλαδή να τα καταδαφίσει, θα μπορούσα να πω ότι ήμουν αντίθετος σε όλη αυτή την απόφαση, γιατί θεωρώ ότι είναι το αποτύπωμα της περιοχής μας. Είναι η έντονη βιομηχανοποίηση η οποία υπήρχε μετά το, Μεσοπόλεμο, με τις εγκαταστάσεις Λιπτόλ, και σε όλη αυτή την πορεία, στις δεκαετίες, σχεδόν 70 χρόνια τώρα, έχει δείξει το δικό της αποτύπωμα η περιοχή. Και όλα αυτά τα κτίρια αποτελούν έναν πλούτο, αποτελούσαν πλέον έναν πλούτο, τον οποίο θεωρώ ότι η περιοχή μας θα έπρεπε να διαφυλάξει ως κόριο οφθαλμού, γιατί μπορούν και μετά την αυτή βίαιη απολιγνητοποίηση η οποία επέρχεται, να αποτελέσουν έναν πυλώνα, έναν από τους πυλώνες ανάπτυξης περιοχής μέσα από το βιομηχανικό τουρισμό, και είναι πάρα πολλά άλλα τα οποία θα μπορούσαμε να αναλύσουμε, αλλά λόγω χρόνου δεν μπορούμε να τα πούμε. Μάλιστα. Η συναισθηματική φόρτιση είναι κατανοητή, έτσι, οι μνήμες μιλάμε, εδώ εργάστηκαν άνθρωποι, έτσι, δημιούργησαν, πρόσφεραν τα μέγιστα και στην εθνική οικονομία. Αυτό όμως που πρέπει να δουν όλοι οι τηλεθεατές μας τώρα στη Βόρεια Ελλάδα που μας παρακολουθούν είναι αυτή η πολύ καλή δουλειά που έχετε κάνει για να καταλάβουν ποια είναι αυτά τα βιομηχανικά μνημεία όπου προσέφεραν, αλλά και πώς πρέπει αυτά να διατηρηθούν στις μέρες μας. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα διατηρηθούν, έτσι. Αν έχει πάρθει απόφαση, ήδη κατεδαφίζονται. Το καλό σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι ότι έγινε μια αποτύπωση των κτηρίων και έχει πάρθει μια απόφαση να εξαιρεθούν της καταστροφής 20 μεγάλα αντικείμενα, τα οποία είναι, για να σου πω έτσι πιο αναλυτικά, είναι στο εργοστάσιο λιγνητοπλήθων, το γνωστό Μπρικετάδικο, το ΑΕΣ, το Λεμαίδος και κάποιων άλλων βοηθητικών χώρων, τα οποία θα αποσυρθούν στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ, το Λεμαίδος, του παλιού, του παροπλισμένου. Κλείνοντας έτσι, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά και την εκπομπή και το κανάλι για την προβολή όλης αυτής της προσπάθειας και να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τους φίλους που βοήθησαν και με συμπαραστάθηκαν στο να λάβω μέρος σε αυτή την πολύ όμορφη έκθεση, η οποία πραγματοποιεί η επιχείρηση στην οποία εργάζομαι, όπως είπαμε, στο Φάλιρο. Και καλό θα είναι όσοι επισκεφθούν την Αθήνα και τον Πειραιά και έχουν την πολυτέλεια του χρόνου να επισκεφθούν αυτή την έκθεση. Μάλιστα. Για να δούμε λιγάκι αυτό το πολύ ενδιαφέρον βίντεο που έχετε ετοιμάσει. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Περτσινίδη. Να είστε καλά. Και εγώ πάμε να δούμε το βίντεο.